δυσαρεστημένοι και αγχωμένοι οι καταναλωτές από το κύμα ακρίβειας που σαρώνει και τα αράφια των σούπερ μάρκετ. Οι παγκόσμιες εξελίξεις σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πανδημία του κορονοϊού έχουν φέρει τα πάνω κάτω σε βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ και καύσιμα. Είμαστε εδώ έξω από το σούπερ μάρκετ. Πείτε μου λίγο τη γνώμη σας, πώς το βλέπετε όλες αυτές τις ανατιμήσεις που γίνονται και αν έχετε αλλάξει κάτι στο καθημερινό σας τραπέζι, στα καθημερινά σας ψώνια πρώτης ανάγκης. Όπως το είδατε, μπήκα μέσα και βγήκα άπραγος. Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε και απ' έξω. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πας στο βενζινάδικο και φοβάσαι να βάλεις το χέρι στη τσέπη. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις τιμές που λες πού είμαι, στη Βιέννη, στο Βουδαπέστη, δεν ξέρω τι, ποια πόλη να χρησιμοποιήσω, έλεος. Οπότε αναγκαστικά παίρνετε μόνο τα βασικά είδη διατροφής, φαντάζομαι. Άμα φτάσουμε σε σημείο να μην θέλουμε να φάμε για να περνάμε χωρίς αυτά, θα παίρνουμε μόνο τα βασικά. Δύσκολες εποχές περνάμε αυτόν τον καιρό. Εντάξει, όλοι έχουμε τα ζόρια μας. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ βενζίνη και τα πράγματα που έχουμε εδώ πέρα. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Ας βοηθήσει λίγο και το κράτος. Βγήκες από το σούπερ μάρκετ, έκανες κάποια ψώνια. Πώς σου φαίνονται οι τιμές, η ακρίβεια που έχει επέλθει με όλα αυτά που συμβαίνουν? Έχουν αυξηθεί όλα πάρα πολύ. Έχεις αλλάξει κάτι στις συνήθειές σου, δηλαδή παίρνεις μόνο τα τελείως απαραίτητα πλέον? Σίγουρα, ειδικά για τα λαχανικά τα οποία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Σίγουρα θα προτιμήσω να πάρω μόνο για την ημέρα παρά για όλη την εβδομάδα που έπαιρνα πριν. Και φαντάζομαι ψάχνουμε προσφορές, ένα συν ένα δώρο, διάφορα τέτοια. Σίγουρα, εννοείται ότι μπορούμε τώρα και το ρεύμα και όλα έχουν πάει στο Θεό. Ναι, έχω να φανεί ότι όλα τα πράγματα έχουν ακριβήνει. Άρα πρέπει να προσέχουμε και τι ψωνίζουμε. Το σκεφτόμαστε δεύτερη και τρίτη φορά, αν πραγματικά το χρειαζόμαστε ή όχι. Ναι, δυστυχώς έχει φανεί στο πορτοφόλι μας. Φάνηκαν οι αγορές. Βρήκατε διαφορά σε σχέση με παλαιότερα? Τα πραγματάκια αυτά που παίρνουμε τώρα δεν μπορώ να συγκρίνω. Γιατί δεν είναι και μεγάλη σημασία, δεν ξέρω. Πάντως γενικά δεν βλέπετε τις τιμές στα ράφια να υπάρχει μια διαφορά? Όντως υπάρχει μια διαφορά και είναι για εμάς, ας πούμε, τους συνταξιούχους, τους μεγάλους, τους οικογενειάρχες, είναι πολύ δύσκολο. Βενζίνη ήταν μια διαφορά. Έβαζα 10 ευρώ και τώρα βάζω τα ίδια και κοστίζει 12. Τα άλλα και τα τρόφιμα ανεβαίνουν. Οι μισθοί δεν ανεβαίνουν και αυτό είναι το πρόβλημα και είναι σοβαρό πρόβλημα. Γιατί το ρεύμα κοντεύει να βγει σε μια κασονιέρα το χειμώνα 300-400 ευρώ να ζεσταθεί λίγο ο άνθρωπος.